Bonjour à tous. C'est à moi que revient l'honneur de vous apporter les salutations fraternelles. Σα φέρνω αδελφικούς χαιρετισμούς από το ΣΕΖΕΤΕ. Με πολύ περηφάνεια που συμμετέχουμε από σήμερα στη συνσύσκεψη του ΠΑΜΕ και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Avant tout, nous tenons à porter un message internationaliste et de paix. Πριν απ' όλα, ένα διεθνιστικό και ειρηνικό μήνυμα. Pouvant conduire à plonger nos pays et nos peuples dans une guerre généralisée. Εμπλεκόμαστε σε ένα γενικευμένο πόλεμο. Des initiatives de ce genre pour porter haut la voix de la paix dans le monde. Nous avons dans nos cœurs. Σε μια τέτοια εποχή είμαστε για την ειρήνη. Καταδικάζουμε και αποδεχόμαστε το μαρτύριο του Παλαιστινιακού και του Λιβανέζικου λαού με την συνεργασία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Και χαιρετίζουμε τη δράση του ΠΑΜΕ για την ειρήνη και κατά της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού και του Λιβανέζικου λαού και όλες τις δράσεις που κάνουν στο λιμάνι του Πειραιά. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της ιστορίας. Αυτές οι κινητοποιήσεις είναι προς το συμφέρον και την υποστήριξη των ταξικών συμφερόντων. Το σύμφωνο σταθερότητας, όπως γνωρίζετε, ουσιαστικά υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να λάβουν αντιεργατικά μέτρα. Και φυσικά αυτό φέρνει τεράστια, αν θέλετε, καταστροφή στην κοινωνία. Οι φιλελεύθερες κυβερνήσεις όμως δεν βρήκαν τον δρόμο ανοιχτό. Αντί για αυτό, βρήκαν αντίδραση και αντίσταση από τους εργαζομένους. Nous en profitons pour vous souhaiter une réussite pour la grève générale. Με πρωτοπόρο, αν θέλετε, το ΠΑΜΕ και αυτό το χαιρετίζουμε. Στη Γαλλία, ενώ τα έξοδα, οι δαπάνες για την άμυνα αυξήθηκαν αρκετά δισεκατομμύρια και ο προγραμματισμός προβλέπει ακόμα πάνω από 400 δισεκατομμύρια μέσα στα επόμενα 6 χρόνια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει τη λιτότητα και σε όλους τους άλλους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη στην υγεία και στην κοινωνική ασφάλιση, σπρώχνοντας, αν θέλετε, ακόμα μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού στην ένδια. Il y en a aujourd'hui 147 dans notre pays. L'argent coule à flot pour les profiteurs de guerre, les spéculateurs et les exploiteurs. À la CGT des Bouches-du-Rhône, nous savons que ce n'est pas par le dialogue social et la discussion apaisée que nous les obligerons à nous rendre. Θα πρέπει εν τέλει να αντιδράσουμε, να σταματήσουμε τον κοινωνικό διάλογο και να αντιδράσουμε μαχητικά έτσι ώστε να μας επιστρέψουν όλα όσα μας έχουν πάρει με τη βία. Θα πρέπει επίσης να αντιδράσουμε στα μέτρα που λαμβάνουν για την υποτιθέμενη προστασία του περιβάλλοντος και λέμε την υποτιθέμενη προστασία του περιβάλλοντος γιατί το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι το κέρδος. Φυσικά όλες οι αποφάσεις τους είναι κερδοσκοπικές και το μόνο που έχουν σκοπό είναι να παραχωρήσουν τα φιλέτα, αν θέλετε, του εδάφους της Γαλλίας στον τουρισμό και στην εκμετάλλευση. Αποφασίσαμε λοιπόν να οργανωθούμε για να αγωνιστούμε και να απαιτήσουμε αυτά που μας ανήκουν και πάνω σε αυτό το πνεύμα και χωρίς να περιοριζόμαστε σε διαπιστώσεις, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μεθοδικά έτσι ώστε να μπορέσουμε να απαιτήσουμε μια νομοθεσία δίκαια που θα μας επιτρέπει να αναπτυχθούμε και να ζήσουμε όπως μας αξίζει. Γνωρίζουμε ιστορικά, ωστόσο, guerre et appel aux fascistes pour sauvegarder leurs intérêts.
ότι ο καπιταλισμός πάντα χρησιμοποιεί καταστολή, τρομοκρατία και πολέμους για να πετύχει αυτά που θέλει. Τα αφεντικά μας, οι καπιταλιστές, είναι όπως γνωρίζετε οργανωμένοι σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει και εμείς να οργανωθούμε έτσι ώστε να απαντήσουμε σε αυτήν την ρεφορμιστική οργάνωση. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στον κόσμο. Θα πρέπει συνεπώς να μπορέσουμε να οργανωθούμε έτσι ώστε ή τα κέρδη ή οι ζωές μας. Ζήτω το πάμε.